Και είμαστε στο τραπέζι, θα δούμε το Δημητράκη Ιωάννη και το Σκιουρίδη Πασχάλη. Μπερδευόμαι πάντα με το Πασχάλη. Πιστεύω ότι δεν είναι το Πασχάλη. Ωραία. Κι όμως είναι Πασχάλη, ναι. Ωραία, λοιπόν, σε αυτή τη στιγμή να. Πάμε καταρχήν ότι βλέπουμε αυτά τα πολύ ωραία μάτια τα οποία παίρνουν οι νικητές της οκτάδας. Είμαστε νομίζω έτοιμοι να ξεκινήσουμε, οπότε να φτιάξουμε λίγο, να βλέπουμε λίγο καλύτερα το τραπέζι μας. Λοιπόν, να διορθώσουμε λίγο την κάμερα να βλέπουμε λίγο καλύτερα το τραπέζι και να ξεκινήσουμε σε ολίγα δευτερόλεπτα. Και να ξεκινήσουμε σε μόλις διορθωθεί βασικά η κάμερα. Έχω να πούμε ότι το... θέλω να μου πεις αν το draft πήγε και πήγε όπως το περιμέναμε να πάει. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Νομίζω ότι θα δούμε πολύ κλασικά, πολύ κλασικά plays, νομίζω. Και, πάντα γίνεται ένας ψιλοχαμός σε κάποιο χρώμα του draft. Νομίζω ότι έχω μια πιο καλή εικόνα αν δω τις λίστες του το παιδιό μου draft. Άρα, τις είδα λίγο στο πεταχτό όπως πέρασα. Αν έχω μια πλήρη εικόνα θα το... Θα το δούμε καθώς πηγαίνουμε. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι... Έχουμε κάποια τεχνικά θέματα. Έχουμε κάποια τεχνικά θέματα. Λίγο γι' αυτό είμαστε στην αναμονή. Υπήρχε ένας ψιλοπαντζουλισμός λίγο με την οκτάδα. Λίγο απορριθμιστήκαμε πριν την οκτάδα. Αλλά εντάξει, τώρα όλα θα διορθωθούν. Ναι, τώρα περιμένουμε λίγο και τις λίστες να μας φέρουν να έχουμε μια πλήρη εικόνα του draft. Να πούμε ότι θα δείξουμε το τραπέζι Ιωάννης Δημητράκης, Πασχάλης Χουρίδης. Είναι δύο παίχτες που τους είδαμε και νωρίτερα στους γύρους στο Swiss. Δεν γνωρίζω ακόμη τι έχουν draftάρει τα παιδιά. Είναι η φάση που περιμένουμε να ξεκινήσουμε. Η υπόλοιπη οχτάδα, τα υπόλοιπα τραπέζια νομίζω έχουν ξεκινήσει πριν από λίγο ξεκινήσανε. Να πούμε επίσης ότι τα trials είναι όλα σε εξέλιξη. Έχουμε και κάποιους συμμετέχοντες που κέρδισαν την πρόσκλησή τους για αύριο για το Γουσουμουκού. Να πούμε επίσης ότι η μετάδοση είναι μια προσφορά της Razor's Edge Gaming. Η διοργάνωση είναι από το Hobby Games συν MG Singles συν Kaisa Marusiu. Σε τι φάση βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στη φάση στην οποία προσπαθούμε να καλυμπεράρουμε την κάμερα χωρίς να μπορούμε να το κοιτάξουμε από εδώ. Οπότε, δεν πειράζει, νομίζω καλύτερα, πολύ καλύτερα. Λοιπόν, τώρα νομίζω θα δώσουμε το OK στα παιδιά να ξεκινήσουν καθώς έχουμε χαλάσει αρκετό χρόνο. Καθώς έχουμε χαλάσει αρκετό χρόνο για να μην καθυστερούμε. Λοιπόν, οπότε ας πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τον Δημητράκη. Δημητράκη να ξεκινάει πρώτος, επειδή ήταν πιο ψηλά στο Swiss. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινάει με ένα Foundry Street Denizen, ένα Forest Go, μια εξαιρετικά επιθετική αρχή από τον Δημητράκη, ο οποίος ακολουθεί με ένα Generator Servant, ένα πολύ καλό κέρβ από το Δημητράκη. Έχουμε για δύο αταξιτά 18, δεύτερο γύρο του Πασχάλης. Βλέπουμε ένα Saturn Wayfinder, ο οποίος χιτάρει ένα land, ένα forest, το οποίο παίρνει στο χέρι. Γενικότερα έχουμε μια επιθετική στρατηγική εναντίον προφανώς κάποιας... Αυτό που είδαμε, Green Red Monsters, ναι, τεχνικά. Ενώ το μαυρό είναι εξαιρετικά επιθετικό, είναι και το format, το archetype, το οποίο έχει τα περισσότερα removal. Είναι το removal heavy. Ναι, γιατί εδώ πέρα format είναι τώρα το deck το οποίο θα δούμε τα ulcerate, και τα ulcerate actually θα είναι καλά, γιατί π.χ. βλέπουμε ότι ένα Founders Denizen, ο οποίος να μπαίνει στο Red Zone, να δούμε αν υπάρχει κάποιο Bronze Able, οπότε βλέπουμε μια πάρα πολύ επιθετική στρατηγική αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ένα κλασικό agro deck από τον Δημητράκη. Βλέπουμε τον Πασχάλη Σκουρίδη, ο οποίος παίζει τρίτο διαφορετικό land. Δεν ξέρω ποιο είναι το τρίτο του χρώμα. Σίγουρα βλέπω βασικό deck πράσινο. Βλέπουμε ένα Carrion Crow, το οποίο έρχεται... Λογικά εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει κάποιο play με το Generator Servant, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει πίσω ο Πασχάλης. Το θέμα είναι, γίνεται αν
Ο Generator Servant έχει απλώς δραφταριστεί σαν το bitter της υπόθεσης. Εγώ να δω λίγο τις λίστες, μια και οι λίστες μόλις μας ήρθαν, να κάνουμε ένα γρήγορο σχόλιο για το deck του Τράκη, το οποίο είναι ένα μαυροκόκκινο κλασικό deck. Βλέπουμε ότι έχει από βόμπες ένα Soul of New Phyrexia. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ επιθετικό. Έχει 3 Foundry Street Denizen και 2 Generator Servant. Έχει ένα Hordic Dragon που φέρνει το Soul of New Phyrexia και ένα Wilford Golem. Πάρα πολύ ωραίο για draft. Γενικότερα, ένα Inferno Fist. Βλέπουμε ένα Lightning Strike στα Removal, ένα Krekos Enforcer, ένα Fort Devil. Και στο μαύρο βλέπουμε 2 Acquired Spirit, ένα Crippling Blight. Πάρα πολύ καλό στο format. Ιδιαίτερα αν είσαι επιθετικός, ώστε να το πάρεις aggressively για να μπεις. Για να μην μπλοκάρει κάποιο τέρας στο άλλο. Ένα Grave Digger που του δίνει card advantage επίσης πολύ σημαντικό. Βλέπουμε 3 mana για ένα Krekos Enforcer και μπαίνει μέσα με όλα, με το trigger από το Thunderstrike Denizen να είναι. Προφανώς το block είναι στο πιο επικίνδυνο τέρας. Γενικά αν δεν έχει τον Soul of New Phyrexia είναι πιο πολύ bitter στα 2 mana. Ναι, νομίζω, αλλά δεν το ξέρει αυτό ο Πασάλης. Βλέπουμε επίσης ότι έχει ένα Ulcerate, έχει ένα Nightfire Giant, έχει πάρα πολύ καλό deck από ό,τι βλέπω. Ο Δημητράκης μου αρέσει πάρα πολύ το deck. Απ' την άλλη, το deck του Πασχάλη, τρίχρωμο. Έχουμε ένα time to feed πάνω στο Carrion Crows, το οποίο θα βγάλει τον Enforcer και αυτό ίσως είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων των aggro deck, είναι ότι πασχίζουν να κάνουν κάτι εναντίον removal heavy deck. Και removal heavy hand the week είχαμε. Ναι, hand the week. Οπότε αυτή τη στιγμή το Carrion Crow έχει γίνει πολύ μεγάλο και μπορεί να μπλοκάρει και το Founders Denizen και προφανώς το Προσέβη. Οπότε ο Δημητράκης θα πρέπει να βρει κάτι. Παρ' όλα αυτά, το 20 με 13 ζωή μπορεί να το δώσει κάποιο ρίσκο να περιμένει. Provided ότι δεν θα φλαντάρει άλλο Founders Trade Denizen, δεν νομίζω να θέλει να μπει στο Red Zone με κάποιον. Βλέπω εδώ λίγο το deck του Βασιλιάδου Σκουρίδη. Γενικά είναι τρίχρωμο. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Αλήθεια, έχει αρκετές κάρτες οι οποίες όμως. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο εξ' από έναν Garuk Apex Predator, ο οποίος βέβαια είναι στα 7 mana. Νομίζω ότι αυτό είναι το gameplay του πλάνο. Να πάει στα πολλά mana και να μπορέσει να ρίξει το Garuk. Αυτό σαν στρατηγική δεν ξέρω πόσο εύκολο. Βλέπουμε ένα Verdant Haven το οποίο και Axel και δίνει life. Τον πάει ψηλά στα mana. Νομίζω η στρατηγική του αυτή είναι, νομίζω. Βλέπουμε τώρα από τον Σκουρίδη, αυτό είναι ένα Roaring Primatoxy, το... Όχι, δεν είναι. Όχι, είναι ένα, νομίζω είναι Krekos Enforcer στο βάθος. Α, ναι, Krekos Enforcer, ναι. Τον έχουμε δει πάρα πολύ, δηλαδή, γενικότερα, οποιαδήποτε, είναι ωραίος, γιατί ναι. Είναι bitter γι' αυτό. Γενικότερα, βλέποντας το deck, βλέπω ότι έχει αρκετές κάρτες, οι οποίες είναι... Δεν έχει πάρα πολλά τέρατα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ο Πασχάλης, βλέπω αρκετά λίγα τέρατα, δεν ξέρω πώς θα τα απεξέλθει, αλλά βλέπω. Βόμβα του που είναι ο Garuk, αν πέσει ο Garuk, αλήθεια είναι ότι... Ναι, υπάρχει ένα... Άμα φτάσουμε στο σημείο να υπάρχει ο Garuk κάτω, δεν νομίζω ότι το άγρο... Να πω ότι θα κοιτάξω και τις υπόλοιπες λίστες στο διάλειμμα του πρώτου game. Ωραία, οπότε προς το παρόν να σας δούμε το παιχνίδι αυτό πώς εξελίσσεται. Βλέπουμε τώρα τον Δημητράκη, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι τραπήξει πολλά land. Ναι, γενικότερα ο Δημητράκης έχει μια πολύ, πολύ glitching φάση. Είναι το ίδιο πρόβλημα που είδαμε αρκετά aggro deck να έχουν, ότι άμα φλαντάρουν, μετά δεν υπάρχει κάποια περίπτωση να επανέλθουν. Βλέπω τον Garuk να έρχεται. Ναι. Βλέπω τον Garuk να έρχεται τώρα. Αυτή τη στιγμή ο Garuk μπορεί να φτιάξει απλώς ένα πίστε. Ναι, και εδώ πέρα είναι άμα είσαι ο Δημητράκης, μάλλον σκέφτεσαι ότι οι ελπίδες σου για το Topate είναι κακές για αυτό το πρώτο match. Βλέπω Sin Ability να βγάζουμε τα 3-3 Death Touch, νομίζω. Α, φοβερά, άμα αρχίσει και δουλεύει ο Garuk είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι unstoppable, έτσι. Λοιπόν, τον βλέπουμε εδώ τον Garuk. Θα πούμε και στους παίκτες να βάλουν κάρτα αντί για ζάρι για να. Ναι. Να το βλέπει, γίνεται νομίζω. Πάνω στο token δεν είναι 1-1, είναι 3-3. Ακριβώς όπως το βλέπουμε. 3-3 death touch, ναι. Ωραία, οπότε εδώ, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον. Δημητράκη να κάνει κάτι. Δεν ξέρω αν θα έχει νόημα να το σκουπάρει. Βλέπω ότι είχε ένα land στο χέρι και ένα τέρας 2-1, ένα Torch Fiend. Νομίζω ότι γενικά δεν είναι σε καλό position και χωρίς τον Garuk, με οποιοδήποτε θα σκεφτώ δυνατό πίτερ. Να σκουπάρει στο game για να. Θα έδινε άλλο ένα γύρο. Και θα έβλεπα. Ναι, για να μην υπάρχουν πολλές πληροφορίες στον αγώνα, δεν χρειάζεται.
Δεν νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι γυρίζει πάντω από δεν τον εννοώ, όντως, γιατί... γιατί ο Γκάρουκ πηγαίνει στα ψηλά μάνα, δεν είχε αρχίσει και κάνει destroy αν πέσει κάποιο δυνατό τέρας, οπότε νομίζω ότι το πρώτο game είναι του το Πασχάλι. Λοιπόν. Διαβάζει λίγο τα abilities του Γκάρουκ ο Δημητράκης. Να πω γενικά ότι τα abilities του... του Γκάρουκ, ενώ είναι τέσσερα, στην πραγματικότητα δύο μόνο χρησιμοποιούνται. Φτιάξε λύκους και σκότωσε τέρας. Το οποίο είναι από μόνο του πάρα πάρα πολύ δυνατά, δεν χρειάζονται τα άλλα δύο abilities. Γιατί γενικά το ulti του είναι αρκετά μέτριο. Mm-hmm. Και το πρώτο ability στο να βρει άλλο Planeswalker, εντάξει, okay, μπορεί να συμβεί, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιο. Λοιπόν, αν βλέπουμε ένα αυθεντικό 3-3 Death Touch Token. Βλέπουμε ότι βγάζει δεύτερο token. Ας δούμε τώρα πώς θα επιλέξει ένα... Γενικότερα δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταγωνιστεί κάτι τον Γκάρουκ αυτή τη δεδομένη στιγμή από τον deck του Δημητράκη. Δηλαδή νομίζω ότι ακόμα και αν το Δημητράκης είχε ένα καλό draw, αν φτάνουμε στο σημείο να πέσει Γκάρουκ κάτω, δεν έχει κάποιο out. Δηλαδή, δηλαδή το να κάνεις generate λύκους κάθε γύρο... Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να εξελιχθεί και χωρίς να έχει backup plan από πίσω. Βλέπουμε εδώ, αυτή πρέπει να είναι μετεωρίτης, νομίζω. Που... Ναι, να, όχι, δεν είναι. Δεν είναι μετεωρίτης, είναι Wilford Golem. Έχει και ο Πασχάλη στο deck του, και δύο παίχτες. Νομίζω ότι είναι Wilford Golem. Ναι, ναι, είναι Wilford Golem. Οπότε ας δούμε λογικά τι θα προσπαθήσει να κάνει με αυτό το Wilford Golem. Ας δούμε τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει νόμο για το Δημητράκη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Δημητράκης απλά καθυστερεί το παιχνίδι, μήπως πάρει κάποια έξτρα πληροφορία. Ναι, προφανώς. Από τον deck του Πασχάλη βλέπεις ότι παίζει ένα Torchfin, το οποίο είναι γενικά ένα μετριότατο τέρας και δεν δίνει κάποια ιδιαίτερη πληροφορία. Ναι, δεν είναι κάτι που θα πεις, α, θα παίξω around από το τέτοιο. Εδώ βλέπουμε ένα Fruit Devil επίσης σε ένα πίστο και επίσης χωρίς πολύ μεγάλη σημασία. Οπότε ας δούμε αυτή τη στιγμή. Δεν θέλεις να του δείξεις κάρτες τις οποίες δεν μπορεί να σε βάλεις αυτές, π.χ. αν έχεις κάποια bomb red. Mm-hmm. Εκτός αν προφανώς σου γυρίζει το game, δεν θέλεις να το κάνεις. Δεν είναι κακό. Βλέπουμε μία επίθεση με όλα, προφανώς... Λογικά στον Γκάρουκ και ο Kraken's Enforcer θα μπλοκάρει κάτι, θα κάνει trade με κάτι, γιατί τα Denizens έχουν σκώσει επειδή υπήρχε ο Forge Devil. Ένα φυσιολογικό play. Ήταν το ένα Death Touch Token Blocker που ήταν untapped. Γράφτηκαν δύο damage. Δεν μπορούσε να κάνει πήγε, πολλά πράγματα. Ναι, δεν πήγε στον Γκάρουκ, πήγε όλα. Δεν τα κάνει λίθαρα στον Γκάρουκ και αυτό. Ναι, πήγε όλα στη ζωή του αντιπάλου του. Γενικότερα θα το προσπάθησε, ναι, δεν είναι κακή ιδέα. Με επίθεση και με τα δύο. Οπότε το Carrion Crawl. Οπα, είναι στα τέσσερα νομίζω. Titanic Grow για να είναι σίγουρος. Είχαμε ένα Γκάρουκ Solar νομίζω το πρώτο game. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να μην δείξει το Titanic Grow. Ναι, οκ. Όχι, θα μπορούσε, γιατί να του δώσει άλλο ένα γύρο, κάνοντας μόνο ability του Γκάρουκ, τεχνικά του κάνει preserve information για το... Ναι, οκ, δεκτό. Βέβαια, υπάρχει πάντα και το εξής, ότι αν βλέποντας εδώ το deck του... Πασχάλη, έχει κι άλλα tricks. Δεν ξέρω αν ήθελα να το κάνει και επίθεση. Καμιά φορά μπορεί να θα δείξει και ένα Titanic Growth να κάνει το ανάποδο, δηλαδή να τον κάνει το άλλο να φοβάται μόνο με αυτό το Titanic Growth που δεν έχει στο χέρι πιθανό. Απλώς... Γενικά δεν νομίζω ότι αυτά τα simple είναι αυτές τις πληροφορίες που παίρνει. Συνήθως σου δίνουν πολύ λίγο value. Λες καμιά φορά να μην το δείχνω, δεν υπάρχει νόημα, ας πούμε. Τώρα, ας πούμε, το να έφτιαχνε ένα beast και να του δίνει άλλο ένα γύρο, δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει κάτι. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιο σενάριο που okay, μπορούσε να χάσει. Μάλλον ναι. Μάλλον συμφωνώ μαζί σου. Απλώς το θέμα είναι ότι όταν δείχνεις κάποιο combat trick, κάνεις expose και ένα μεγάλο part του τι μπορεί να περιμένει ο άλλος. Ναι, okay, θα φοβάται προφανώς αυτό το combat trick, αλλά τι γίνεται άμα το έχεις. Ή άμα έχεις περισσότερες κόπιες από αυτό το combat trick κιόλας. Να κάνουμε ένα γρήγορο σχολιασμό, να δούμε τι άλλα βλέπουμε, τι άλλες λίστες βλέπουμε. Στα γρήγορα βλέπουμε το Odyssey Vulgar, τη λίστα εδώ, η οποία είναι μια πράσινο-μαύρη λίστα με Hornet Nest, δύο Hand the Week και αρκετά κερβαριστό deck, το οποίο όμως βλέπω ότι έχει ομπνίξει, έχει ένα κερβαριστό. Έχει ένα flash to dust.
Δεν έχει πάρα πολύ. Ένα Black Attack Speed, νομίζω είναι ένα fair deck. Και βλέπω και ένα Queen Golem. Είναι ένα OK deck. Το βλέπω το Τσιάβλουγαρι. Αρκετά OK. Στέργιου Μάτζαρι το deck, το οποίο το βλέπω 12 φορές. Τι έχει να φέρει τράφι το πράσινο, μου φαίνεται. 12 φορές, 5 Island, 1 Plains. Για να δούμε πόσο πράσινο έχει. Έχει 2 Ancient Silverback, 1 Charging Rhino, 1 Court of Calling, 2 Elvis Mystic. Μια πολύ καλή αρχή από το βλέπω. Ένα Hunter Queen. Ανοίχνει πολλές πράσινες κάρτες. Ναι, 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 γενικότερα από το. Ένα Invasive Species. Species, ένα Living Totem. Ένα Γησάν, και ο Γησάν πάρα πολύ δυνατός. Γησάν, όντως. Ένα Polymorphous Jest, πάρα πολύ καλό στο πράσινο μπλε. Ίσως το μόνο αρκετά που μπορεί να εκμεταλλευτεί πάρα πολύ δυνατό το Polymorphous Jest. Ένα κρεβαριστό deck χωρίς κάποια μεγάλη βόμβα. Έχει το. Εντάξει, έχει το. Έχει το Γησάν, ο οποίος άμα μείνει. Άμα μείνει κάτω ανεξέλεγκτος, λογικά θα υπάρχει. Το Βασίλειο του Χρονόπουλου deck που είναι άσπρο κόκκινο. Κοίταξε κατευθείαν εδώ, αν έχει triplicate spirits, δεν έχει δυστυχώς. Έχει ένα Spirit Bones, ένα Spectra Ward, δύο Seraph of the Masses, Oresco's Swift Claw. Είναι ένα fair deck, βλέπω. Ναι, ναι, Stoke the Flame, Standard Giant, δύο Draw Discard. Εντάξει. Ένα Brosable και έχει και ένα Brute Keeper. Πάμε να του φορέσει καμιά αύρα. Θα και είναι, το Mario Mario Deck που είναι άσπρο πράσινο, όχι, άσπρο κόκκινο και αυτινού. Το οποίο επίσης είναι. Άγκρο, έχουμε πολλά άγκρο decks, έτσι. Ναι, και γενικότερα είδα, ναι, είδα, πάρα πολύ, είδα πάρα πολύ να υπάρχει κόκκινο, να υπάρχει άσπρο. Γενικότερα δεν πρόλαβα τα. Έξι λίστες το. Έχουν, μου λείπουν άλλες δύο φυσικά, οι οποίες δεν έχουν φτάσει στα χέρια μου. Εντάξει, θα το κοιτάξουμε θα μετά. Θα το δούμε. Οπότε, αυτή τη στιγμή, καθώς οι παίκτες ανακατεύουν για τα Mulligans, επίσης φαίνεται ότι αντιμετωπίζουμε κάποιες τεχνικές δυσκολίες πάλι. Οπότε, λογικά μετά το top 8 θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Δεν θέλουμε να σε φέρουμε ένα. Top 4, το οποίο θα είναι. Θέλουμε να σε φέρουμε όσο πιο καθαρή εικόνα γίνεται. Okay. Είναι στο καλύτερο μας συμφέρον και εμάς προφανώς. Και προφανώς εσείς για την. Για να βλέπετε κι εσείς το. Για να όσο καλύτερα βασικά. Μπορείτε το. Ναι, οπότε αυτή τη στιγμή το top 8 θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί κανονικά. Θα κοιτάξουμε τα όποια τεχνικά θέματα μας για ό,τι έχουμε. Γενικότερα θέλουμε να υπάρχει feedback, αν υπάρχει κάτι το οποίο βλέπετε, σας κακοφαίνεται, θέλετε να το αλλάξετε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μην διστάζετε ποτέ να το λέτε, είμαστε εδώ πέρα προφανώς για να μάθουμε από όλο αυτό. Βλέπουμε τον Δημητράκη, ο οποίος θα κάνει κάποιες sideboard finalize, κάνει finalize το sideboard plan του και αυτή τη στιγμή θα οι δύο παίκτες είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο game ο Δημητράκης έπαιξε πρώτος, ξεκίνησε αρκετά, αρκετά καλά, αλλά νομίζω δεν είχε backup plan μετά, δηλαδή την αρχή με Foundry, Street and Eisen, ακολουθούμενο από Generator Servant, δεν είχε μετά την απαιτούμενη συνέχεια. Έπαιξε τον Greco's Enforcer, αλλά δεν πίεσε όσο θα έπρεπε. Ναι, δεν είναι ακριβώς. Βασικά, νομίζω το game ολοχάθηκε. Ο Σάντριος ήταν πολύ καλός, από την πλευρά του Πασχάλη. Ναι, το game ολοχάθηκε εκεί πέρα που έγινε το Hand the Week. Το Hunter Week νομίζω ήταν. Αν και δεν είναι καλό στη 15 νομίζω. Νομίζω ότι πρέπει να αντέξει όλα το. Θα το πάρουν. Απλώς δεν παίξουν, είναι τόσο καλό όσο στην M14, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Για να δούμε λοιπόν. Και έχουμε αρχικά draws να δούμε αν θα έχουμε Mulligan skips κλπ. Βλέπουμε τον Πασχάλη, ο οποίος σηκώνει το χέρι του, να δούμε αν θα κρατήσει. Όχι, ο Δημητράκης λέει πρώτος. Και keep και από τους δύο παίχτες. Βλέπουμε πάντα games τα οποία είναι keep. Καλό αυτό. Βλέπουμε πάλι τον Denizen από τα Δημητράκη. Ας δούμε αν θα καταφέρει να αξιοποιήσει το γεγονός ότι έχει ένα τόσο καλό. Είναι μια αντίστοιχη αρχή με το προηγούμενο. Βλέπουμε από το πρώτο γύρο ένα μυστή. Πολύ καλό play. Να δούμε, υπάρχει Forge Devil από το. Forge Devil θα τον έβγαζε πάρα πολύ μπροστά αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε όμως ένα Torch Fiend. Όχι. Έχει. Υπάρχει κάποια άλλη κάρτα που κοστίζει 2 μάνα αυτή τη στιγμή. Generator Servant, δεν ξέρω. Ναι, Generator Servant. Και δεν επιλέγει. Για δύο λογικό. Να δούμε τώρα τον Πασχάλ τι θα ακολουθήσει. Πάντα μετά το Mystic περιμένεις να δεις τι θα ακολουθήσει. Ναι, γενικότερα ξέρεις ότι είναι μεγάλο. Crippling Blight, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Πολύ καλό. Ο Δημητράκης έχει ένα αρκετά καλό deck μου φαίνεται εναντίον του. Ναι, γενικότερα versus. Το Πασχάλη εναντίον του Δημητράκη νομίζω ότι είναι αρκετά καλό. Έχει αρκετές απαντήσεις. Βλέπουμε ότι στραβάει και σε κατάλληλη στιγμή.
Thunderstead Denizen, αφού πέφτει το Torch Fiend, ξανά. Πιέζει για άλλα δύο damage. Γενικότερα το τι πρέπει να κάνει Crippling Blight στο Generator Servant δείχνει ότι σέβεται το Servant και δεν ξέρει ακριβώς τι deck παίζει ο. Ήταν καλή ευκαιρία νομίζω. Καλά έκανε και το έκανε εκεί γιατί ο Denizen δεν μπορεί δύσκολα γράφει πάνω από τα δύο damage και η πιθανότητα να έχει. Να έχει κάποιο τέρας που ακολουθάει τόσο δυνατό είναι πολύ, πολύ σημαντικό ώστε να το ρισκάρει να μην το κάνει και σε εκείνη τη φάση. Και μπορεί να έχουμε και τις δύο λύσεις τελευταίες, να πούμε στα γρήγορα ότι έχουμε επίσης ένα μπλε μαύρο deck από τον Κωνσταντίνο τον Δημητρόπουλο, το οποίο δεν έχω προλάβει ακόμα να το δω, και ένα ασπροκόκκινο splash λίγο πράσινο από τον Βολάκη, τον Γιώργο. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Υποδομήστε ότι θα μπλοκάρει τον Denizen και το Torchin θα γράψει άλλα δύο damage. Πάρα πολύ πίεση και. Είχαμε κάποιο Ranger's Guile, βλέπω εκεί. Ναι, είχαμε Ranger's Guile για να μπορέσει να ζήσει το Elf. Μπλοκάροντα τον Denizen. Βλέπω ένα Soul of New Phyrexia στο χέρι του Μητράκη. Νομίζω πως το βλέπω. Λογικά θέλει απλώς να τραβήξει μάνα. Έχει ένα Land και ένα Soul of New Phyrexia. Οπότε αυτή τη φορά, αν ζούσε ο Generator Servant, θα ήταν όντως πάρα πολύ δύσκολο. Θα ήταν broken, θα έλεγα το. Η κίνηση του Δημητράκη. Πολύ σωστό play και πολύ καλό draw από τον Πασχάλη. Όπως βλέπουμε φυσικά και το Evolve βγάλει για το τρίτο του χρώμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το τι θα κάνει αυτό ο γύρο Πασχάλης. Νομίζω ότι είναι ένας γύρος που πρέπει να αρχίσει να πιέζει κάπως το Δημητράκη. Δεν ξέρω αν έχει κάποια απάντηση για το Soul of New Phyrexia. Είναι αρκετά δύσκολο το να απαντηθεί να αν απαντηθεί. Πέσει. Γενικότερα, ακόμα και να απαντηθεί, αν έχεις και έχεις μεγαλύτερα χοντρά τέρατα, θα πονέ. Π.χ. το Indestructible, ας πούμε, okay, σε πρώτο τέτοιο δεν είναι τόσο καλό. Το να υπάρχει όμως το νεκροταφείο σου σε ένα prolonged game, σε ένα game που έχει τραβήξει, κάποια στιγμή θα μετρήσει. Σίγουρα. Θα σου δώσει free chump blocks, ας πούμε. Καλά, σίγουρα, αλλά νομίζω ότι για το πρώτο σου μέλημα είναι να τον ξεφορτωθείς μέσα από το ταμπλό, το οποίο δεν είναι. Ναι, το οποίο δεν είναι ακριβώς εύκολο. Είναι ακριβώς εύκολο από μόνο του. Βέβαια, βλέπουμε το μαύρο, το οποίο μπορεί να υπάρχει για κάποιο flash του, για κάποιο flash του Dust, νομίζω ότι. Ναι, αν και βλέπω ένα μαύρο αυτή τη στιγμή, το flash του Dust, νομίζω κοστίζει 2 να δω, αν έχει κάποιο removal ο Πασχάλης στον deck του. Δεν νομίζω. Το Crippling Blight είναι το ένα. Από εκεί πέρα έχει Lightning Strike, το οποίο δεν νομίζω βοηθάει συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, τέτοια πράγματα. Κάποια. Και αρκετά φωσκωτικά. Έχει αρκετά φωσκωτικά. Γι' αυτό έλεγα και πριν ότι ίσως να μην έχει δείξει πόσα τέτοια. Βλέπουμε ένα Gargoyle Sentinel αυτή τη στιγμή από τον Πασχάλη. Πέρα μας στο σε Go ο Πασχάλη. Βλέπουμε ότι ο οποίος κάνει untap. Θα παίξει σίγουρα ένα land και νομίζω ότι θα πάει για το πλάνο του. Soul of New Phyrexia, για να δω τώρα. 4 μάνα. Δεν έχει ακόμα μάνα για το. Αν μπορεί να κάνει φόρμα. 5 μάνα. Βλέπουμε Nightfire Giant. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό αλλάζει τελείως όλο το game. Γενικότερα, και άμα μπορεί να κερβάρει Nightfire Giant σε Soul of New Phyrexia, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μπροστά αυτή τη στιγμή. Πολύ δυνατό. Καθώς έχει mana sinks για όλο το υπόλοιπο game αυτή τη στιγμή. Οπότε, ας δούμε. Τι θα επιχειρήσει να κάνει ο Πασχάλης, ο οποίος φαίνεται ότι δεν χάρηκε πάρα πολύ με αυτό που έπαιξε αντιπαλός του προφανώς. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποιο Hand the Week τη στιγμή. Το Sentinel με το. Ναι, θα ήταν καλό trade αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είχε μάνα για το Torch Fiend ο Δημητράκης. Αλλά βλέπουμε ένα απλό Go από τον Πασχάλη. Όπως έχει τρεις κάρτες στο χέρι, δεν ξέρω τι μπορεί ακριβώς. Να έχει. Βλέπουμε ότι έχει land. Δεν έχει land αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχει land. Έχει Lightning Strike. Καλά. Έχει Inferno Fist. Γενικά νομίζω ότι το Nightfire Giant είναι από μόνο του αρκετά δυνατό. Ναι, νομίζω ότι απλώς αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνει είναι επιτίθεση με το Nightfire Giant. Τώρα νομίζω το μόνο που θα πάτε ο Dimitrax είναι κάποιο σκοτικό, κάποιο trick από τον. Ναι, αλλά έχει το Torch Fiend, οπότε μπορεί Πασχάλη. Να. Νομίζω ότι αυτό είναι το. Γιατί άμα υπάρξει κάποια επίθεση, άμα υπάρχει κάποιο Titanic Growth, μπορεί να σουτάρει το Elf με το ability και του. Και το Lightning Strike. Πόσο θέλει το ability του Nightfire Giant? 5 νομίζω. Ναι. Μπορεί να σουτάρει το Elf με το ability και ο Nightfire Giant είναι υποστηρισμένο επειδή κοντρολάρει Mountain. Οπότε μόνο του τον Gargoyle δεν τη σκοτώνει. Βλέπω ένα Crippling Blight στο
στο χέρι του, αλλά και όχι. Δεν μπορώ να διακρίνω ακριβώς η κάρση. Νομίζω ότι βλέπω το Soul of Euphyrexia μόνο σίγουρα στα υπόλοιπα. Δεν τα διακρίνω με ευκολία. Απ' την άλλη, ο Πασχαλής έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 ανοιχτά μάνα του γύρω του Δημητράκη. Γενικά ένα φορμάτι στο οποίο δεν περιμένεις πολλά πράγματα από τον αντίπαλο, παρότι μπορεί να έχει πολλά μάνα. Βλέπουμε ένα Crippling Blight, είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο πάει στο Elvis Mystic. Λογικά, αφού ακολούθησε αυτόν τον δρόμο. Τον πάει και ένα γύρο πίσω για να μην πέσει ο Γκαρόκο. Ναι. Τον βλέπω ότι είναι. Ναι, αυτή τη στιγμή θέλει να κάνει bait κάποιο removal. Δεν νομίζω ότι θα, ο Πασχαλής θα πέσει σε αυτό τόσο εύκολα, αφού είναι on board trick, ας πούμε, να τόρτσει ναι, κάτω. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό το torching όταν παίρνει τέτοιο value. Ας πούμε, σαν 2-1 beater, ok, είναι εντάξει. Όταν μπορεί να καταστρέψει κάτι. Έγραψε κάποια damage στην αρχή, τώρα μπορεί να κάνει clear το, clear το board. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Έχουμε 3-4 mana. Ένας Roaring Primadox είναι αυτός. Νομίζω ότι είναι ένας Roaring Primadox. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Καθώς το Torch Fiend απλώς θα σακάρει το Gargoyle και το Primadox θα πρέπει να επιστρέψει στο χέρι, οπότε δεν νομίζω ότι... Το θέμα είναι και πόσο damage περνάς βέβαια όσο είναι ο Primadox κάτω. Εντάξει, νομίζω ότι γενικά αυτό και είναι στα μέτρα και στην πλευρά του Δημητράκη. Νομίζω ότι δύσκολα θα ξεφύγει από, από τα χέρια του. Βλέπω σχεδόν απίθανο, νομίζω. Σιγουρεύει απλά ότι θα πρέπει να γυρίσει ένα τέρας στο χέρι του στο upkeep του ο Πασχάλης, οπότε... Εγώ, άμα ήμουν ο Δημητράκης αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι άμα τραβάγα επόμενο land, θα έπρεπε να παίξει το Soul of Euphyrexia εκεί πέρα. Νομίζω δεν χρειάζεται να βιαστώ, νομίζω, εκεί πέρα. Γενικά δεν νομίζω ότι... Τώρα νομίζω ότι θα παίξει γύρω από το... από το ability του Primadox, νομίζω ότι... αν χρειαστεί θα σακάρει τώρα το... Torch Fiend, ώστε να γυρίσει μόνο στο χέρι ο Primadox, να τον πάει αρκετά πίσω στο game αυτό, εκτός αν έχει το Soul of Euphyrexia, το οποίο Soul of Euphyrexia το ρίχνει στεγνά. Θα πασάρει το γύρο στον Πασχάλη, ο οποίος θα σηκώσει το Gargoyle. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το θέμα, ότι το Primadox είναι τόσο underwhelming που δεν έχει νόημα να το δώσει ξανά στο χέρι. Έχει περισσότερο να... Και βλέπουμε ένα Necromancer's Assistant, ο οποίος θα μιλάει 4 κάρτες. Ας δούμε τι άλλο με τρία μάνα, ένα τον Gargoyle που είδαμε πιο πριν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή... Δεν νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι που γυρίσει ο, ναι, δεν ο Πασχάλης. Οπότε, αυτή τη στιγμή... Το Soul of Euphyrexia θα βαρέσει σίγουρα. Το... Και ο Giant θα βαρέσει σίγουρα. Και ο Giant θα βαρέσει σίγουρα και απλώς κρατήσουμε έναν ανοιχτό, πιστεύω. Δεν χρειάζεται να παίξει κάποιο Lightning Strike από το χέρι σου. Νομίζω ότι γενικά on board είναι πολύ δυνατά, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνεις είναι... Δεν έχει καλά blocks με κανένα. Σκεπάς, ναι, και απλά βλέπεις πώς θα μπλοκάρει ο αντίπαλός σου και πράττεις ανάλογα. Βέβαια... Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο καλό block αυτή τη στιγμή ο Πασχάλης. Μην ξεχνάμε ότι έχει trample το Soul of Euphyrexia. Ναι, και είναι, αυτό ήθελα να πω. Και, είναι, και υπάρχει ένα lightning strike στο χέρι του. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν θέλεις να το κάτσει τέρας προφανώς, θέλεις να το κάνεις στο game έτσι. Και πάλι, άμα ήμουν ο Δημητράκης, θα... Αν μπορούσα να κάνω, να μην δείξω το Lightning Strike, γενικότερα κάνω overvalue το information κάποιες φορές. Εντάξει, μπορεί ο αντιπαλός να μην το σκεφτεί ποτέ, αλλά... Okay. Ναι. Πάντως, το πιο πιθανό play είναι απλά να κάνει attack, attack με όλα. Ναι. Καθώς... Απλά επειδή το board είναι φαινομενικά απλό, αλλά υπάρχουν κάποια πιθανά tricks, νομίζω ότι εντάξει, απλά σκέφτεται να σιγουρέψει το, σκέφτεται να δει το καλό του play, είναι... αν να μπορεί να κάνει maximum το... τις πιθανότητες του, για... μήπως του... του ξεγλιστρήσει κάτι, το οποίο είναι αρκετά σωστό νομίζω αυτή τη στιγμή. Γενικά το παιχνίδι είναι δικό του και δεν νομίζω υπάρχει λόγος να παίξει sloppy. Βλέπουμε τώρα ότι σκέφτεται λίγο τα δεδομένα, νομίζω ότι απλά θα τα σμπρώξει όλα. Είναι η μαγική στιγμή στο Magic, είναι το καλύτερο feeling του κόσμου όταν απλώς κάνεις αυτό. Έτσι που ακούγεται η κάρτα στο τραπέζι, όταν, αυτό το crack της κάρτας όταν γυρίζει sideways. Ωπω, το ξανασκέφτεται, δεν νομίζω ότι... Σκέφτεται με πόσα θα κάνει απλά, μόλις όταν είναι σίγουρος θα το κάνει. Torch Fiend, Sky... Θα μπορούσε να περιμένει για... Ναι, οκ, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι... Νομίζω ότι όλα αυτές, από όλα αυτά που συζητάμε είναι μάλλον... Νομίζω ότι αυτή... Είναι τυπικά δεδομένα για... Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι game over, όπως και να... Όπως και να έχει. Όπως και να μπλοκάρει, δηλαδή αν περάσει... Ναι, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Γιατί το Trample... Ναι.
Δίνει το ability από τον Night Fair Giant, οπότε γίνεται 8. Όχι, οπότε πρέπει να είναι 4. Όχι, απλώς δίνει, 5, δίνει τέτοιο, δίνει indestructible. Indestructible. Ναι. Μέσα κάνει το ability του Night Fair Giant. Δηλάρει 2 damage. Α, okay. Ναι, δεν μπουστάρει, δηλάρει 2 damage. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, άμα δεν μπορεί να δείξει τώρα το Lightning Strike, είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί στο αυτό τέτοιο, μάλλον θα γίνει. Ναι. Τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω. Δηλαδή, αφού όχι, δεν... μαζεύει ο Πασκάλης. Έχουμε, ναι, το 1-1. Πάρα πολύ. Ήταν ένα game το οποίο ήταν πολύ αποφασιστικό γιατί. Ναι, μεν ο Generator Servant πέθανε, αλλά. Αν έμενε πάντως θα ήταν. Ναι, θα ήταν ακόμα πιο γρήγορο αυτό εννοώ. Δηλαδή, game breaker, έτσι. Ναι, δηλαδή, όντως εκεί πέρα. Πιστεύω ότι από τις common κάρτες. Excluding το Triple Gate Spirit προφανώς. Το Generator Servant δεν είναι αρκετά ψηλά. Τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει αυτή τη στιγμή. Φάνηκε πάρα πολύ πιστικό. Οπότε έχουμε το 1-1 για το Δημητράκη Ιωάννη. Επίσης, πιστεύω ότι και το ίντερνετ μας επανήλθε. Το βλέπουμε σε καλή κατάσταση. Το βλέπουμε, ναι, σε καλή κατάσταση. Να ξέρετε γενικότερα ότι όταν είμαστε... on air, υπάρχει πάντα πιθανότητα να... να υπάρχουν τεχνικά θέματα με το ίντερνετ. Γι' αυτά δυστυχώς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επικοινωνήσουμε, είναι υπομονή και να επικοινωνήσουμε με το ξενοδοχείο. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχει φτάξει. Όσοι το βλέπετε, παιδιά, πείτε μας πώς είναι, αν είναι σε εμάς φαίνεται εντάξει, δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Ναι, σε εμάς αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι διορθωμένο. Πείτε μας και εσείς αν πλέον είναι καλά. Και αν δεν χάνει πακέτα η σύνδεση. Οπότε, να δούμε τους δύο παίκτες. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή ή απλώς συνεχίζουμε με το πλάνο το οποίο είχαμε και τα προηγούμενα games? Νομίζω ότι με το ίδιο πλάνο θα συνεχίσουμε. Δεν βλέπω... Δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή. Όχι, καθόλου. Mm. Βλέπω ότι θα πάει το πλάνο φορσέ όπως ξεκινήσαν οι δύο παίκτες. Άγκρο στρατηγικού Δημητράκης. Το καλό με τον τέτοιο Δημητράκη είναι ότι έχει κάποιους finishers, δηλαδή. Μ' αρέσει πολύ η λίστα του με τον. Έξω από το Solnifer, που είναι μια γενικά καλή βόμβα. Μου αρέσει πολύ που στο deck του έχει Hoarding Dragon. Πάρα πολύ. Γενικότερα Hoarding Dragon. Μου αρέσει είναι, που έχει Invasion με Accursed Spirit και Kreko σε Forcer. Που εντάξει, στο συγκεκριμένο ματσάπ μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό επειδή έχει μαύρο τέρατα ο Πασχάλης. Είναι πολύ πιθανό να έχει βγάλει και κάποιο Accursed Spirit. Γενικότερα το Accursed Spirit ενώ στην M14 ήταν ένα από τα prime beaters, δηλαδή ότι στο 4 mana αυτό ήταν value. Στην M15 δεν είναι ακριβώς ό,τι καλύτερο. Έχει αρκετά πράγματα που μπορεί να τον μπλοκάρουν γι' αυτό, δηλαδή εκτός από το μαύρο υπάρχουν και αρκετά artifacts που παίζουν στο format. Γι' αυτό και οι Intimidators είναι λίγο είναι iffy, okay, ναι, αλλά δεν είναι τόσο δυνατή. Ενώ ο Kremos Force είναι καλύτερος λόγω του χρώματος, το κόκκινο είναι πιο άγκρο χρώμα και κοστίζει 3 mana, ενώ ο Accursed Spirit είναι 4 mana. 3-2, οπότε και 3-2 δεν είναι πολύ εύκολο, ναι, κάνει πολύ μέτρια trades. Είδαμε κιόλας στο Δημητράκη ότι έπαιξε ένα Bronze Sable, το οποίο απλώς είναι εκεί μέσα σαν filler, είναι εκεί μέσα για να κάνει το ρόλο του Peter. Ναι, Bronze Sable είναι μια χαρά γιατί είναι στο 2-1-2-1, ενώ και Spirit στα 4 mana είναι 3-2, ναι, αλλά θες να περάσει damage. Ναι, δεν θα θέλεις ποτέ όμως να βρεθεί στην περίπτωση ο Arcane Spirit να μπλοκάρεις από κάποιο Bronze Sable. Σίγουρα. Γενικότερα, γι' αυτό είναι λίγο, γι' αυτό είναι λίγο περίεργο το πώς πλέον σε αυτή την M15 επιλέγεται το Accursed Spirit. Οπότε σε αυτό το σημείο να δούμε τους παίκτες οι οποίοι θα τραβήξουν. Θα ξεκινήσουν με τα αρχικά τους χέρια. Να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ο Πασχάλης θα ξεκινήσει. Να δούμε αν θα κρατήσουν τα χέρια τους. Ο Πασχάλης το σκέφτεται. Οπότε αυτή τη στιγμή. Έχω την αίσθηση ότι θα κρατήσει ο Πασχάλης και να δούμε τον Δημητράκη, ο οποίος. Δεν βλέπω πολύ καλά το χέρι του, βλέπω βέβαια να βλέπω ένα generator server, νομίζω θα ξεκινήσω. Ωραία, έχουμε Mountain Go από τον Πασχάλη, Mountain Go από τον Δημητράκη. Περίεργο, γιατί το deck του Δημητράκη γενικά έχει first turn drops. Ναι, και γενικότερα αυτό είναι κακό, γιατί σε μετέπειτα γύρω στα one drops είναι λίγο... Δύο mountains από τον Πασχάλη μου φαίνεται περίεργο. Μήπως ο Πασχάλης έχει κολλήσει, ναι. Πράσινο mana, ναι. Θα δούμε. Αν υπάρχει δύο ένα generator server τώρα λογικά. Και λογικά, άμα αυτή τη στιγμή ο Πασχάλης δεν έχει κάτι για να βάλει το generator server. Τρία μάνα, βλέπουμε ένα Kreko σε Enforcer. Εδώ πέρα είναι η στιγμή της αλήθειας. Αν ο Δημητράκης έχει κάποιο καλό 5 drop, θα περάσει πάρα πολύ μπροστά στο game. Εγώ εκτιμώ ότι θα πάμε για το 6 drop.
Άμα θα πάμε πάει για, πάμε για τα πολλά λεφτά. Θέλω να δούμε τώρα. Πιστεύω ότι ο Krekos Enforcer αυτή τη στιγμή, άμα κάνει όφερα το trade ο Δημητράκης... Είναι ένα καλό trade. Ναι. Είναι ένα πολύ καλό ναι, trade. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως το βλέπω, ναι, δίνει το generator 7 σου, αλλά αν δεν έχει τίποτα στο χέρι, ο αντίπαλος πιστεύω ότι είναι υποχρεωμένος να μπλοκάρει. Με 5 mana για να δούμε. Με 5 mana. Hordic Dragon. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι το definition του τι θέλεις να κάνεις. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε ότι ο Rhino δεν είναι καλός. Αυτό είναι καλό. Καταρχήν είναι 4-4 ναι. Flying, ο οποίος θα μπει αυτόν τον γύρο. Βάζει ήδη από κάτω το. Αυτό είναι το μόνο το πασχάρι. Ναι. Και άμα τον ξεφορτωθεί, μετά έρχεται ναι. Το θηρίο το ανήμερο. Το... Αυτό είναι, αυτό το έλεγα και πριν, είναι το μόνο draft M15 που έχω παίξει. Έκανα αυτό ακριβώς το πράγμα. Αυτό, ναι. Όνειρο. Είναι πραγματικά ήταν. Ναι. Είναι ο μόνος λόγος που ο Hordic Dragon είναι τόσο καλός. Είναι όνειρο, είναι όνειρο. Οπότε. Τακ. Πάρα στα 16. Είναι ένα καλύτερο Stormbreath αυτή τη στιγμή. Εντάξει, πάντως, γενικά να πω ότι το deck του Δημητράκη μου αρέσει πάρα πολύ στο ότι είναι πολύ focus σε αυτό που θέλει να κάνει. Δηλαδή, εκτιμάω ιδιαίτερα το πώς το έχει φτιάξει. Το πόσο πειθαγημένα κιόλα ντράφταρε για να το φτιάξει. Έχουμε το Krekos Enforcer, προφανώς είναι πάρα πολύ λίγος αυτή τη στιγμή μπροστά στο Hordic Dragon, γιατί ακόμα και να έχει κάποιο removal. Έχουμε το Soul of New Phyrexia. Ένα Necromancer Assistant. Το οποίο θα μιλάει... Νομίζω θα προσπαθήσει να κάνει ένα race αυτή τη στιγμή ο Πασχάλης, διότι αυτή τη στιγμή ο Hordic Dragon είναι πάρα πολύ δυνατός. Και με κάποιον τρόπο. Ναι, νομίζω άμα ότι... παίξει ένα land αυτή τη στιγμή ο Πασχάλης, ο Rex, πόσα μάνα έχει κάτω, δεν έχει μάνα πολλά βέβαια. Έτσι. Ναι, βέβαια στο χέρι του βλέπω και ότι υπάρχει ένα. Βλέπω ένα Founder State Denizen το οποίο μπορεί να μπλοκάρει το Necromancer Assistant. Οπότε ο Hordic Dragon αυτή τη στιγμή μόνο του κερδίζει το game. Και γενικότερα... Γενικά θα προσπαθήσει ο Δημητράκης να πιέσει με τον με το Hordic Dragon και το backup plan του είναι ο Soul of New Phyrexia, ο οποίος θα έρθει στο χέρι του σε περίπτωση που πεθάνει ο Δράκος. Γενικότερα πάρα πολύ... Είναι αυτό που θέλεις να δεις στο τρίτο game. Έχει, ναι, ναι, ναι. Το combo του deck σου έχει δουλέψει, είναι το The Dream. Αυτή τη στιγμή είναι παραπάνω από το The Dream. Νομίζω ότι με αυτή την επίθεση... 6. Δεν θα έβγαζα, αν ήταν από τα λεφτά αυτή τη στιγμή, τα λεφτά μου θα πήγαιναν... Και ένα Founder Street Denizer είναι πολύ, πάρα πολύ καλό το... Ναι, αυτή τη στιγμή τα λεφτά μου πηγαίνουν όλα στο Δημητράκη, είναι σε πάρα πολύ πλέον εγκληματική θέση. Μπορεί να σουτάρει και όλα, να μπορεί να κάνει φάιρ. Μπορεί να πιγκάρει όλα τα τέρατα του Πασχάλη, νομίζω έχει κάνει μια εξαιρετική αρχή. Ναι, λογικά, αυτή τη στιγμή ο Πασχάλης δεν μπορεί να περάσει ντάμας. Νομίζω ότι πρέπει να βρει κάτι πολύ θεαματικό. Έχουμε 5 μάνα, τα θεαματικά πράγματα ξεκινάνε κάπως έτσι πιστεύω. Μετεωρίτης. Ή και όχι. Ένα μετεωρίτη το Denize νομίζω. Okay. Δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο πρόβλημα ο Δημητράκης. Θα κάνει ένα attack αυτή τη στιγμή ο Πασχάλης, το οποίο δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το situation. Ναι. Το θέμα είναι ότι ακόμα και να βρει Γκαρού. Εδώ πέρα δεν κάνει καν fire ναι, το Inferno. Δεν υπάρχει λόγος. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 damage. Είμαστε 13-10 τα life total. Ναι, το θέμα... Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το Inferno Fist Alpha κάνει act. Ο Δημητράκης νομίζω ότι έχει Lightning Strike στο χέρι του, νομίζω ότι είναι λίθα. Ότι... Είναι attack για 6, Lightning Strike 4 και 3, 2 ναι, και 3, 5, 11. Fist, οπότε ναι. Νομίζω ότι έχουμε game αυτή τη στιγμή. Ο Δημητράκης ο οποίος ναι. Θα κάνει join. Ένα να έχει το ακριβώς που σας έλεγα. Inferno Fist στη Μούρη και Lightning Strike. Lightning Strike και έχουμε αυτό θα είναι το χέρι. Από τον Πασχάλη. Πάρα πολύ. Εκπληκτικό χέρι από τον Δημητράκη στο τρίτο game. Βλέποντας τα deck. Το δύο παιχνίδι πάντως να πω ότι το deck του Δημητράκη ήταν καλύτερο. Ήταν καλύτερο. Λοιπόν, ήταν πιο focus αυτό που οπότε ο Δημητράκης παίρνει αυτό το μάτι της οκτάδας 2-1.